Παρασκήνιο, συμμαχίες και μαχαιρώματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλευρό του Κασελάκη ο Παπάς τον προκαλεί για debate Αξιόγλου. Να μην γίνει δεύτερος γύρος, λέει στο Άξιον 24 ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Ποιον στηρίζουν οι άνθρωποι του ουδέτερου Αλέξη Τσίπρα. Ξεσπάει μέσω του Άξιον 24 η αδελφή του αδικοχαμένου υπαξιωματικού που χάθηκε στην τραγωδία της Λιβύης. Απαντήσεις για τους νεκρούς τους ζητούν συγγενείς των θυμάτων. Επιβεβαιώθηκε πως ήταν δυστύχημα, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντός Δεκεμβρίου το επίδομα στους συνταξιούχους για την προσωπική διαφορά. 750.000 οι δικαιούχοι έως 200 ευρώ το ποσό που θα δουν στους λογαριασμούς τους. Στήριξη εισοδημάτων και η δημοσιονομική πειθαρχία, το μήνυμα Χατζηδάκη. Στάζει μέλη γλώσσα του Ταγκί Περντογάν για την Ελλάδα. Είμαστε φίλοι πολλές δεκαετίες, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, λίγες ώρες πριν από το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξαπολύει η νέα επίθεση εναντίον του δημοκρατικού γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες. Ζωντανή σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εσωκομματικά πάθη, συμμαχίες, σκλήρο ροκ στον ΣΥΡΙΖΑ, με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στην Κυριακή και τον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, που δημιουργεί ισχυρές αναταράξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πρώτη επίσημη συμμαχία πήρε σήμερα σάρκα και οστά, με την ολόθερμη στήριξη του Νίκου Παπά προς τον Στέφανο Κασελάκη. Ενώ πλέον αναμένεται ανάλογη κίνηση από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο για την Έφη Αξιόγλου. Ήδη πάντως άρχισαν να διακινούνται σενάρια. Τόσο για την πιθανότητα να μην γίνει δεύτερος γύρος, το είπε ευθαρσώς σήμερα στο Άξιον 24 ο Ευάγγελος Αποστολάκης, όσο και για το ποιος θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, σε περίπτωση επικράτησης του κ. Κασελάκη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, το ΓΕΘΑ δημοσιοποίησε νωρίτερα τα στοιχεία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο της Λιβύης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Μαζί μου θα δούμε τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Είναι με πλούσιο ρεπορτάζ και ο Αντώνης Γιώκας για το πώς κινούνται οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα, ο Δημήτρης Κρικέλλας με πληροφορίες για τις πρώτες μαρτυρίες της τραγωδίας στη Λιβύη. Στην Νέα Υόρκη βλέπουμε τον απεσταλμένο του Άξιον 24 Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Να δούμε όμως πρώτα το ρεπορτάζ με τα όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουμε. Έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, αλληλοκαρφώματα και μετακινήσεις τελεχών από στρατόπεδο σε στρατόπεδο συνθέτουν το σκηνικό στον ΣΥΡΙΖΑ λίγα 24 ώρα πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Η πρώτη συμμαχία σφραγίστηκε το πρωί στη Βουλή με τον Νίκο Παπά να δηλώνει ότι θα στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη. Στη βάση της συζήτησης που κάναμε, ο Στέφανος θα έχει την στήριξή μου. Την Κυριακή κάναμε το πρώτο βήμα για μια προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο. Σήμερα με την υποστήριξή σου κάνουμε το δεύτερο βήμα και την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε το τρίτο βήμα. Αν και το μήνυμα που εξέπεμψε το βράδυ της Κυριακής ήταν απολύτως σαφές, από ώρα σε ώρα αναμένεται και επίσημη δήλωση στήριξης της Έφης Αξιόγλου από την πλευρά του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Εγώ τους πήρα τηλέφωνο όλους τους συνυποψηφίους μου, ενώ τους, και τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Παπά, να τους ευχαριστήσω για τον καλό αγώνα που δώσαμε μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα να τους πω ότι θα πρέπει να εκτιμήσουν και οι ίδιοι, όπως και οι άνθρωποι που τους στήριξαν βέβαια ελεύθερα, το τι θα κάνουν στο δεύτερο γύρο. Να αποσυρθεί από το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Ζήτησε από την Έφη Αξιόγλου Βαγγέλης Αποστολάκης μέσω του Άξιον 24. Ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να προχωρήσουμε στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Την ίδια στιγμή, η πρώην Υπουργός Εργασίας προσκάλεσε σε τηλεμαχία τον Στέφανο Κασελάκη. Η πρόταση αυτή ξεκίνησε έναν δημόσιο διάλογο μέσω των κοινωνικών δικτύων, με τον επιχειρηματία να αντιπροτείνει μια κοινή περιοδία των δύο διεκδικητών της ηγεσίας. Debate με τον Στέφανο Κασελάκη, ακριβώς επειδή είμαστε σύντροφοι. Για έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο επί των διακριτών μας πολιτικών θέσεων για τον κοινό μας στόχο, την ανατροπή της δεξιάς κυβέρνησης. Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως εύστοχα έχει πει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, εμείς είμαστε σύντροφοι, όχι αντίπαλοι. Την καλώ σε κοινή περιοδία. Να πάμε ενωμένοι στην κοινωνία. Σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Στέφανο Κασελάκη στη Βουλή, σε περίπτωση που είναι νικητής της εσωκομματικής κάλπης, απεργάζεται ήδη το επιτελείο του. Αν ο κ. Κασελάκης προκύψει σαν πρόεδρος, αυτομάτως αυτό το θέμα
θα δούμε πώς θα λυθεί, θα δοθεί μια λύση. Στην πλευρά Κασελάκη χρεώνει τα σενάρια διάσπασης που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στελέχη της παλιάς φρουράς του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, έχω ακούσει συζητήσεις περί της διάσπασης από τον κύριο Αποστολάκη. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συμμετάσχω σε μια φιλολογία που αναπτύσσεται κατά τη γνώμη μου πολύ πρόχειρα, σε ένα βαθμό και ανεύθυνα, περί διάσπασης, διότι αυτή η φιλολογία οδηγεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Η ενότητα αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο στοίχημα για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το παρασκήνιο είναι ιδιαίτερα έντονο, κυρίες και κύριοι, όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή, που θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη του Αντώνη Γκιώκα. Θα δούμε, Αντώνη, τη στάση που κρατούν πρόσωπα που ήταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, αν και ο ίδιος δηλώνει ουδετερότητα. Και φρόντισε σήμερα με έναν έμεσο τρόπο, με το άρθρο του στενού του συνεργάτη του κυρίου Θανάση Καρτερού, να αποσαφηνίσει ότι παραμένει ουδέτερος και ότι η μόνη του έννοια είναι η ενότητα του κόμματος. Όμως, βλέποντας τους ανθρώπους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, άλλοι είχαν μια σχέση πιο πολιτική, άλλοι είχαν μια σχέση πιο προσωπική, ακόμα και φιλική, στο πώς έχουν πάει αναστρατόπεδο, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, με την πλευρά του κυρίου Κασελάκη τώρα, ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βρεθεί όλο αυτό το διάστημα. Αρχικά, μπορούμε να δούμε τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη. Ήταν ο υπουργός άμυνας του, ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επί της Πρωθυπουργίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε εκλόγιμη θέση αυτήν την εποχή και σύμβουλος του όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια σε θέματα άμυνας. Είναι η κυρία Έλληνα Κρήτα, η οποία μέχρι και πριν από λίγες ώρες στήριζε την κυρία Φιαχτσιόγλου, πέρασε στην πλευρά του κυρίου Κασελάκη, όμως και ήδη αποτέλεσε προσωπική επιλογή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος από πολλούς κρίνεται ως ο πολιτικός καθοδηγητής του κυρίου Κασελάκη και έχει αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια, τον προστάτεψε ο πρώην πρωθυπουργός και μετά στα χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και φυσικά υπάρχει ο κύριος Νίκος Παπάς, που ήταν ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου για σχεδόν μια δεκαετία και έκτοτε στο Μαξίμου μετά όταν πέρασε στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο ως υπουργός επικρατείας αρμόδιος για τα μίντια. Και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας είναι εξάδερφος, υπάρχει αυτή η οικογενειακή σχέση, όμως είχαν και πολιτική σχέση μετά τη διάσπαση κυρίως του 2015. Με τη μεριά τώρα της κυρίας Αχτσιόγλου, να δούμε ποιοι άνθρωποι έχουν πάει από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα. Είναι πρόσωπα τα οποία κυρίως ανέδειξε ο ίδιος πολιτικά, δηλαδή ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, όπου πέρασε από πολλές θέσεις υπουργικές και αργότερα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος ήταν υφυπουργός εργασίας, στη συνέχεια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και με διευρυμένες αρμοδιότητες όλο το τελευταίο διάστημα. Και η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου προέρχεται από τη διεύρυνση, ήταν η πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, υπουργός υγείας επί κυρίου Τσίπρα και φυσικά στον ευαίσθητο τομέα του συνδικαλισμού την εποχή που πέρασε στην αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον ωστόσο μεγάλο να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση που ο κύριος Κασελάκης κερδίσει την εκλογική αυτή εσωκομματική αναμέτρηση. Είναι δηλαδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι βουλευτής. Υπάρχουν τα διάφορα σενάρια πώς θα μπορούσε να βρεθεί στη Βουλή. Όμως σκεφτόμαστε και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο άνθρωπος που θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή σε περίπτωση που ο κύριος Κασελάκης κερδίσει, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του όλο το προηγούμενο διάστημα. Και είναι ήδη και σαν προσωρινός πρόεδρος και βουλευτής. Ακριβώς, και μπορεί να παραμείνει. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάω στον Σεραφείμ Κοτρότσο, διότι Σεραφείμ, καλησπέρα. Το μεγάλο ερώτημα, όπως μας το περιέγραψε τώρα και ο Αντώνης Γκιώκας, είναι ποιος είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Το βράδυ της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κάποια δήλωση. Η δήλωση αυτή θα είναι δήλωση ενότητας, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και προφανώς από την επόμενη εβδομάδα, πιθανώς και τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στον 7ο όροφο της πλατείας Κουμουνδούρου, του στρατηγίου δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, και θα παραδώσει στον νέο πρόεδρο. Φαίνεται ότι αυτός θα είναι ο Στέφανος Κασελάκης, αν και προφανώς πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την Κυριακή. Υπάρχουν κάποιες αστάθμητες παράμετροι που πρέπει να τις λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας. Δεν είναι ουδέτερος, προφανώς, το είπες και εσύ. Δεν έχει τοποθετηθεί πολύ πολύ προσεκτικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Όσοι συνομίλησαν μαζί του, νομίζω ότι εξήγαγαν συμπέρασμα για το πώς αυτός βλέπει και τον εαυτό του μετά τη νέα ηγεσία, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όμως αμέτωχος, δεν είναι όμως αδιάφορος. Παρακολουθεί δηλαδή τις εξελίξεις πάρα πολύ στενά. Τις εξελίξεις πάρα πολύ στενά. Στα πρόσωπα που παρέθεσε
πολύ εύστοχα ο Αντώνης Γιώκας, μπορεί να πει κανείς και πρόσωπα που δεν είναι πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, αλλά ήταν το στενό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και στο γραφείο τύπου και στην επικοινωνία κτλ. Που έχουν επιλέξει στρατόπεδα υποψηφίων. Αρκετά από αυτά είναι με την Έφη Αξιόγλου. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξάγει κανείς συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει εντολή προς τη μία ή προς την άλλη πάντως, κατεύθυνση. Υπάρχει, βλέπεις, Σεραφή, με ένα κίνημα ακύρωσης του δεύτερου γύρου στον ΣΥΡΙΖΑ σε κομματικές εκλογές, διότι ακούσαμε σήμερα εδώ και από το Άξιον 24 τον κύριο Βάγγελο Αποστολάκη να θέτει ακριβώς αυτό το θέμα. Τώρα, ο Ναύαρχος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πολύ έμπειρος στα στρατιωτικά, πιθανώς και στις πολεμικές τακτικές, κάτι έχει κατά νου. Δεν μπορούν όμως να συμβούν αυτά υπό νορμάλ συνθήκες, υπό συνθήκες δημοκρατικές, σε ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοεί? Ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Αξιόγλου από την διεκδίκηση? Λέει, είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο να συνεννοηθούν. Ωραία. Αυτό είπε ο κύριος Αποστολάκης. Μεγάλες αποστάσεις υπήρξαν και σε άλλα κόμματα, ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα σχετικά μεγάλη ήταν η απόσταση. Δεν είναι λογικά πράγματα. Είναι προσωπική αυτά. Η θέση του κ. Αποστολάκη. Είναι 100% προσωπική η θέση και σε κάθε περίπτωση δεν αποφασίζει ο κ. Αποστολάκης για το τι θα κάνει η κυρία Αξιόγλου ή οποιοδήποτε άλλο. Να πάμε τώρα σε μια άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ποιος θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή σε περίπτωση που εκλεγεί ο κ. Κασελάκης στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το είπε ο Αντώνης Γιώκας, είναι ακριβώς έτσι. Είναι καλό το ρεπορτάζ του Αντώνη. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει. Η πρόταση, προσέξτε, η πρόταση για την παραμονή του Σοκράτη Φάμελου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, βεβαίως, ο Σοκράτης Φάμελος είναι ένα παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα στέλεχος με ιδεολογική και πολιτική υπογραφή. Προφανώς θα θελήσει εγγυήσεις για την πολιτική κατεύθυνση και το πρόγραμμα, την πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα από τον κύριο Κασελάκη, εάν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης προκειμένου να παραμείνει. Εάν του δοθούν αυτές οι εγγυήσεις, ναι, θα παραμείνει και νομίζω θα είναι στοιχείο ενότητας. Ήταν πολύ επιτυχημένος το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα παραμείνει. Από εκεί και πέρα τώρα, το ζήτημα είναι, το έθιξε και ο Αντώνης, εάν υπάρχει πιθανότητα, έχουν αναζωπηρωθεί τα σενάρια αυτά, να δούμε τον κύριο Κασελάκη το στη να είπε, Βουλή. Ο κύριος Κασελάκης, ναι, στη Βουλή. Λοιπόν, πάλι ο Ευάγγελος Αποστολάκης είναι το πρόσωπο κλειδί. Από τη Μακρόνισο και μετά, από το Φουσκωτό προς τη Μακρόνισο και μετά, ο κύριος Αποστολάκης αναδεικνύεται σε ένα πρόσωπο κλειδί δίπλα στον Στέφανο Κασελάκη. Λοιπόν, εάν το μόνο από τα τρία πρόσωπα, Όθων Ηλιόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Ευάγγελος Αποστολάκης, που είναι οι τρεις πρώτοι εκλεγέντες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, που έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, είναι ο κύριος Αποστολάκης. Εάν παραιτηθεί ο κύριος Αποστολάκης, ακολουθούν 5 μέχρι την 9η θέση που είναι ο κύριος Κασελάκης, που φαίνεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως θα διευκολύνουν την κατάσταση. Και η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Τσακρής, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, το έχει πει ήδη με σημερινές δηλώσεις. Πληροφορούμε ότι και ο Μιχάλης Καλογύρου, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα μέχρι πρότινος και υπουργός δικαιοσύνης στην τελευταία κυβέρνηση Τσίπρα, δεν θα φέρει αντιρρήσεις. Οπότε, σε ένα τέτοιο σενάριο, εάν παραιτηθεί ο κύριος Αποστολάκης, μπορεί ενδεχομένως προϊόντος του χρόνου, δεν θα γίνει την επόμενη μέρα αυτό, να δούμε τον κύριο Κασελάκη στη Βουλή. Ο κύριος Κασελάκη είναι... το θέλει όμως ο κύριος Κασελάκης αυτό, εδώ ότι πολύ... αν έχει κλειδώσει ο κύριος Φάμελος για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Βασίλη, πολύ εύστοχη ερώτηση. Ο κύριος Κασελάκης προφανώς χρειάζεται προπόνηση πολιτική. Θα μπει αμέσως, θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά στην αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όντας ακόμα απροπόνητος και πιθανώς χωρίς ολοκληρωμένες πολιτικές θέσεις και πρόγραμμα? Θεωρώ ότι είναι παρακινδυνευμένο. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν θα το κάνει. Σεραφή, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Τέλος, τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης από την οποία σκοτώθηκαν 5 μέλη της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη, έβαλε η κυβέρνηση, τονίζοντας πως πρόκειται ξεκάθαρα για τροχαίο δυστύχημα. Φως τα αίτια της τραγωδίας ρίχνουν οι πρώτες καταθέσεις τραυματιών και αυτοπτών μαρτύρων. Ενώ στη δημοσιότητα έρχεται και νέο βίντεο ντοκουμέντο ελάχιστα λεπτά μετά τη σύγκρουση.
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση στη Μαράουα της Λιβύης. Το λεωφορείο που μεταφέρει τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Οι άνδρες της διοίκησης ειδικού πολέμου από το στρατιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύονται περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν την ώρα της σύγκρουσης. Το τζιπ καρφώθηκε στο λεωφορείο. Ο οδηγός και ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής εκτινάχθηκαν έξω και σώθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι. Κρατώντας την ψυχραιμία τους, οι κομμάτως επιχειρούν να σώσουν τους συναδέλφους τους. Σπάσαμε τα τζάμια στο πίσω μέρος και βγήκαμε βοηθώντας πιο σοβαρά τραυματισμένους. Τα επόμενα δευτερόλεπτα το λεωφορείο καίγονταν ολοκληρωτικά. Η κυβέρνηση έβαλε τέλος στα σενάρια για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης, με τον Παύλο Μαρινάκη να διαψεύδει ότι κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετέβη στη Λιβύη. Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές πληροφορίες. Πρόκειται για ένα τραγικό αυτοκινηστικό δυστύχημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι προφανές ότι συνέλεξε πληροφορίες μετά από αυτό το τραγικό συμβάν. Με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη, τα ερωτήματα που αναζητούν απάντηση παραμένουν, όπως γιατί τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν αμέσως στις φλόγες. Το πετρέλαιο δεν αναφλέγεται. Άρα λοιπόν αυτή η ξαφνική ανάφλεξη και το λαμπάδιασμα του λεωφορείου εμένα δεν ξέρω, με προβληματίζει. Επιπλέον, με τη Λιβύη να σπαράσεται από εμφύλια διαμάχη και ένοπλες ομάδες να δρουν στην περιοχή, ένα από τα ερωτήματα είναι το αν ήταν ασφαλής η μετακίνηση της ελληνικής αποστολής προς την πόλη Ντέρνα. Αυτό ήταν μια εχθρική περιοχή, ακόμη και για μας, με την έννοια ότι ελέγχεται εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, και αυτό είναι γνωστό σε αυτούς που ασχολούνται με τη Λιβύη από τον ISIS. Πηγές από το ελληνικό Πεντάγωνο, μιλώντας στο Action 24, υπογράμμισαν ότι η πληροφόρηση έκανε λόγο για μια ασφαλή περιοχή, επισημένοντας ότι σε αντίθεση στην περίπτωση η αποστολή δεν θα απογειωνόταν από την Αθήνα. Η ευθύνη της αποστολής ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο επικράτησε εισήγηση τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση. Είναι ενδεικτικό πως η επίσημη ανακοίνωση έκανε λόγο για αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ακολούθησε σχεδόν ένα 24ωρο εισηγής ασύρματου. Την είδηση του θανάτου των Ελλήνων ανακοίνωσαν οι αρχές της Λιβύης, ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών κυριαρχούσε η αφωνία. Αρνητικά έχει σχολιαστεί και το γεγονός ότι ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Βεγγάζη δεν συνόδευε το λεωφορείο, συνδράμοντας διπλωματικά και σε αυτό το κομμάτι την ελληνική αποστολή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε αμέσως στην Γεωργία Κακή. Γεωργία, έχουμε παρέμβαση της δικαιοσύνης για το φρικτό τροχαίο στη Λιβύη. Βασίλη, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε εντολή για προκαταρκτική εξέταση σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε 5 Ελλήνες στη Λιβύη. Η εντολή για την προκαταρκτική δόθηκε στην υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και αφορά στην εξέταση ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σωματικών βλαβών κατά συρροή, από πρόθεση ή και από αμέλεια για την τραγωδία στη Λιβύη. Αυτό, Βασίλη, σημαίνει ότι θα πρέπει να παρασχεθούν κρίσιμα έγγραφα όμως για να γίνει αυτή η εξέταση. Αντίγραφα από όλη την αλληλογραφία του στρατού, ιατροδικαστικές εκθέσεις, αποφάσεις, σχετικές εισηγήσεις, αλλά και καταθέσεις μαρτύρων και συγγενών και συναδέλφων, οποιαδήποτε αλληλογραφία, αλλά και υλικό από τη Λιβύη, εφόσον η υπόθεση ερευνάται και από τις τοπικές αρχές. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας, κυρίες και κύριοι, ζητούν οι συγγενείς των 5 Ελλήνων που σκοτώθηκαν στη Λιβύη. Όλοι τους ήταν νέοι άνθρωποι, γεμάτοι όνειρα που πήγαν να βοηθήσουν τους πληγέντες σε μια ξένη χώρα, αλλά έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα. Ένα από τα μέλη της αποστολής ήταν ο 27χρονος αρχιλοχίας Γιώργος Βούλγαρης, με καταγωγή από το Μουζάκι. Η θεία του μίλησε στο Action 24 και εξέσπασε σε λυγμούς για τον αγαπημένο της ανιψιό. Ξεκίνησαν ένα ταξίδι για να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες της Λιβύης. Βρήκαν όμως τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας την θλίψη ολόκληρη την χώρα και τις οικογένειές τους. Ο πόνος μεγάλος και τα γιατί αμέτρητα. Σήμερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έδωσε στην δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα ονόματα των τριών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους στην Λιβύη. Ο 27χρονος Γιώργος Βούλγαρης, αρχιλοχίας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, με καταγωγή από το Μουζάκι Καρδίτσας, αγαπούσε πολύ την πατρίδα. Ενώ, όπως λέει η αδερφή του στο Action 24, ήταν ένας μαχητής με εμπειρία στις αποστολές. Αυτή όμως έμελε να είναι η τελευταία του. Πήγανε άδικα αυτά τα παιδιά. Ο αδερφός μου ήταν τόσο καλός. Γι' αυτόν εδώ το ζάπιο τον κόσμο που ο Θεός τον πήρε κοντά του. Ήταν ένας μαχητής. Υπηρετούσε το στρατό και την πατρίδα γιατί του άρεσε τόσο πολύ αυτό που έκανε. Είχε πάει πόσες αποστολές στην Αίγυπτο και πού δεν πήγε. Σε αυτήν την αποστολή όμως πραγματικά.
πραγματικά δεν ήθελε να πάει, αλλά τον έστειλα. Θέλω να θυμάμαι το χαμόγελο αυτά και πώς νοιάζονταν πάντα για τους άλλους. Σπαράζει στο άξιον 24 η θεία του άτυχου Γιώργου. Είναι ήρωας, ήρωας, ένας πευραϊτός. Τι να το πω, την επόχη στους γονείς, πώς θα αντέξουνε, τι να πω, ένα παλικάρι να το χάσουνε. Η αντιπλήρχος Γλυκερία Μεμεκίδου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, η 46χρονη νοσηλεύτρια του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με καταγωγή από την Κομοτηνή, αγαπούσε την δουλειά της και όπως λένε φίλοι και συγγενείς, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τον συνανθρωπό της. Ήταν πάρα πολύ δυναμική η κοπέλα και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ήταν πάρα πολύ μελετηρή. Οι συνάδελφοί της δεν θα ξεχάσουν ποτέ το γλυκό της χαμόγελο αλλά και τον δυναμισμό της. Ήταν πολύ πρόθυμη, με μεγάλο δυναμισμό, μάχημη. Χαμογελαστή δίπλα στην Γλυκερία στέκεται η 40χρονη επισμηναγός Ευαγγελία Ανδριαδάκη της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ με καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το βίντεο δείχνει τις δύο νοσηλεύτριες λίγη ώρα πριν αναχωρήσουν για τη Λιβύη. Η 40χρονη Εύη, που πριν χρόνια είχε χάσει τον αδερφό της σε τροχαίο και τον πιλότο θείο της εν ώρα καθήκοντος όταν έπεσε το αεροσκάφος του, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Ήταν η προσωποποίηση του φιλότη μου, της ανθρωπιάς, της καλοσύνης, της καθαρής καρδιάς. Ήταν γεμάτη όνειρο για τη ζωή, ήταν φρεσκοπαντρεμένη, δεν είχε κλείσει καν χρόνο. Ανάμεσα στους 5 νεκρούς είναι ο 33χρονος Φίλιππος και η 34χρονη Άντζελα, τα δύο παιδιά του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας στην Λιβύη. Πήγαν να βοηθήσουν την αποστολή ως διερμηνείς. Πήγαν να βοηθήσουν, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει εκεί. Είμαστε από τη Βεγγάζη, έχουν μεγαλώσει, έχουν τελειώσει σχολείο, εθελοντικά προσφερθήκαν. Η Άντζελα Μανδαλιού το περασμένο Σάββατο είχε παντρευτεί και 8 μέρες μετά έμελε να χάσει την ζωή της. Μαζί του στην αποστολή υπήρχε και ένας τρίτος διερμηνέας, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος με σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα σε νοσοκομείο της Λιβύης. Στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται μαζί μου ο Δημήτρης Κρικέλλας. Δημήτρη, θα μας αποκαλύψει μια πολύ σημαντική μαρτυρία. Είναι μέλος της Ελληνικής Αποστολής στη Λιβύη. Επικοινώνησε με το ΓΕΕΘΑ ελάχιστα λεπτά μετά το φρικτό αυτό δυστύχημα στη Λιβύη. Βασίλη, πρόκειται για μια μαρτυρία η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα μας μετέφεραν πηγές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις συνθήκες οι οποίες επικράτησαν τις πρώτες στιγμές, τις πρώτες ώρες αμέσως μετά τη μοιραία σύγκρουση. Και παράλληλα επιβεβαιώνει και το μεσημεριανό ρεπορτάζ του Action 24, το οποίο κατέδειξε τον ρόλο του ειδικού προξένου στην Βεγγάζη, του Έλληνα προξένου στη Βεγγάζη, ο ρόλος του οποίου θα μπορούσε να είχε αποβεί κομβικός, τουλάχιστον στο κομμάτι της ενημέρωσης από την πρώτη στιγμή, ο οποίος δεν συνόδευε, να υπενθυμίσουμε, την ελληνική αποστολή. Και ήταν το ΓΕΕΘΑ το οποίο αργά το βράδυ της Κυριακής ενημέρωσε για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να δούμε αυτή την αποκαλυπτική μαρτυρία τώρα, Δημήτρη. Βασίλη, ένα τα παιδιά του ενημέρωσε το ΓΕΕΘΑ. Πρόκειται για έναν άλλα των ειδικών δυνάμεων. Τι είπε? Φτάσαμε σε ένα νοσοκομείο, δεν είχαμε κανένα κινητό τηλέφωνο επάνω μας. Ζητήσαμε από έναν Λίβιο γιατρό το τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσουμε με την Αθήνα και να ενημερώσουμε για το τι έχει συμβεί. Και συνεχίζει, δεν είχαμε εικόνα για το πόσοι ήμασταν και σε ποια κατάσταση. Με αυτό το τηλέφωνο του γιατρού επικοινωνήσαμε με το ΓΕΕΘΑ και ενημερώσαμε για την κατάσταση που γνωρίζαμε έως εκείνη την ώρα. Είναι, Βασίλη, ένα τηλεφώνημα το οποίο έγινε αργά το βράδυ. Συμπίπτει με την ώρα την οποία το ΓΕΕΘΑ έδωσε την πρώτη επίσημη ενημέρωση αναφορικά και με τα θύματα, αλλά με και την κατάσταση των δύο πολιτών. Είναι το ΓΕΕΘΑ λοιπόν το οποίο ενημέρωσε για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνες τις ώρες. Να υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε μόνο δύο ανακοινώσεις σε ένα 24ωρο. Η πρώτη, η οποία μίλαγε για αυτοκινητιστικό ατύχημα, και η δεύτερη, που είχε να κάνει με τα συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων. Τώρα οι έρευνες συνεχίζονται, οι μαρτυρίες καταδεικνύουν, δείχνουν μια πρώτη εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί. Θα περιμένουμε οι τραυματίες να πάρουν εξιτήριο και στη συνέχεια να έχουμε τις καταθέσεις για να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες. Άρα λοιπόν με τηλέφωνο ενός γιατρού από το νοσοκομείο επικοινώνησαν. Λίβιου γιατρού από το νοσοκομείο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περδογάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνδεόμαστε με τη Νέα Υόρκη και τον απεσταλμένο του Άξιον 24, Γιώργο Παπακοσταντίνου, για να δούμε, Γιώργο, αρχικά τι προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και ποια είναι τα μέλη της ελληνικής αποστολής σε αυτή τη συνάντηση. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελική ευθεία, Βασίλη, και αυτή τη νέα συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες θα συνοδεύονται, θα πλαισιώνονται από ακριβώς τις ίδιες ομάδες που είχαν και στο τελευταίο ραντεβού τους στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Εκεί λοιπόν, όπως πληροφορούμαστε, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, αλλά και η επικεφαλής του διπλωματικού του γραφείου, η πρέσβης, η Άννα Μαρία Μπούρα. Από την τουρκική πλευρά, ο κύριος Ερντογάν θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Χακάν Φιντάν, αλλά και τον Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτ, τον διπλωματικό του σύμβουλο. Ενδέχεται να υπάρχει και ακόμη μία παρουσία στην τουρκική ομάδα. Πρόκειται για τον κύριο Μπουράκ Αλπαρσάρ. Από εκεί και πέρα, μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο, όπως μεταδίδεται από αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης προς το Άξιον 24, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών είχαν τετατέτ στα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου, όπως αντιλαμβάνεσαι, Βασίλη, να προετοιμάσουν περαιτέρω αυτή τη συνάντηση, από την οποία η προσδοκία είναι προφανής και είναι μία, να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση, να συνεχιστεί η ηρεμία στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε μια επίθεση φιλίας προς την χώρα μας σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αμερικανικό δίκτυο. Είναι ο ίδιος, σου θυμίζουμε, που πριν από σχεδόν ένα χρόνο είχε πει το Μητσοτάκης γιοκ. Ο Ερντογάν μπορεί λοιπόν να κάνει στροφή 180 μοιρών για την Ελλάδα, αλλά δεν ξεχνά να θεωρεί μόνιμο εχθρό του τον Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες, αφού είναι πολιτικός που βάζει φρένο στην πόλη στον F-16 στην Τουρκία. Όμως, ο Ερντογάν έδειξε και το πραγματικό του πρόσωπο όταν άρχισε να χάνει την ψυχραιμία του σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου. Επίθεση φιλίας από τον Ταγί Περντογάν προς την Ελλάδα. Μια ημέρα πριν το πολυαναμενόμενο τετατέτ του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο PBS και εξήρε την πολυετή φιλία με τη χώρα μας. We are friends with Greece for many decades. We have never been fighting camps against one another. Πριν 15 μήνες, βέβαια, ο Τούρκος ηγέτης έλεγε: Μητσοτάκης στη εμπειρησή, γιοκ. Η στροφή 180 μοιρών από το Μητσοτάκης γιοκ ολοκληρώνεται στη Νέα Υόρκη, όπου ο Ερντογάν στρώνει με ροδοπέταλα το δρόμο προς τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ισχυρίζεται πως οι δύσκολες σχέσεις με την Αθήνα είναι αποκοιήματα της φαντασίας. Our friendship with Greece is not what they make it out to be. Κεραυνούς εναντίον του Μπομπ Μενέντες εξαπέλυσε για μία ακόμη φορά ο Τούρκος ηγέτης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας έχει αναχθεί σε μόνιμο στόχο για τον Ερντογάν. Και η αναφορά του ονόματός του κατά τη συνέντευξη φούντωσε τον Τούρκο πρόεδρο. Senator Bob Menendez, I spoke with him last week and he cites a number of reasons he's opposed to the sale right now. You threatening Greek security, the jailing of journalists and opposition politicians. Bob Menendez is not very familiar with Turkey. And Menendez doesn't seem to be familiar with Tayyip Erdogan either. It seems like Menendez has taken a hostile approach to Turkey, and he's trying to pull us toward certain discussions of his choosing. Οι πιεστικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις δεν είναι σύνηθες θέαμα για τον Ερντογάν. Γι' αυτό και ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του όταν η συνεντευξιάζουσα επιχείρησε να τον στριμώξει για τις φυλακίσεις δημοσιογράφων στην Τουρκία. I will say the European, pardon the interruption, sir, the European Court of Human Rights disagrees with that assessment. Don't interrupt. You have no right to interrupt. You're not going to interrupt me. And respect me. And you are going to respect the judgment of the judiciary as well. Η μάσκα του διαλλακτικού συνομιλητή έπεσε και ο Ερντογάν αποκάλυψε το πραγματικό του πρόσωπο, όταν ο συνομιλητής του δεν φοβάται να εκφράσει τις απόψεις του ελεύθερα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η ομιλία του Τζο Μπάιντεν, ενώ αυτή την ώρα μιλά ενώπιον της συνέλευσης ο Ταγί Περντογάν. Το παρόν δίνει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Πάμε στον Τάσο Μαγιόπουλο, που έχει στάσει όλες τις λεπτομέρειες. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, που μιλούσε πριν από λίγο στο έδρανο της συνέλευσης του ΟΗΕ. Να δούμε λίγο τι
είπε χοντρικά. Αυτά που είπε είναι ότι μίλησε για την κλιματική κρίση και μάλιστα ανέφερε ως παράδειγμα της κλιματικής κρίσης και τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν και την Ευρώπη εκτός από την Αμερική. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε ως μια υπαρξιακή απειλή. Όπως είπαμε, παρέθεση και μια σειρά από πρόσφατες καταστροφές, τόσο πλημμύρες και πυρκαγιές όσο και έντονο καύσωνα. Και αυτό είπε ότι είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Μίλησε επίσης και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είπε ότι η Ρωσία είναι η μοναδική υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν σε εκείνη τη χώρα και η μοναδική η οποία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Ενώ επίσης αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να ελέγχουν οι κυβερνήσεις και όχι η τεχνητή νοημοσύνη να ελέγχει τις κυβερνήσεις. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία ως ευκαιρία και όχι ως όπλα καταπίεσης. Τώρα, όπως είπε και εσύ, Βασίλη, πριν από λίγο ανέβηκε πάνω στο έδρανο της Συνόδου ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τα πλάνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να πει πολλά. Αυτό που είπε, ωστόσο, που φαίνεται να έχει πει σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, είναι πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πλέον δεν είναι ο εγγυητής της παγκόσμιας ασφάλειας, αλλά στην ουσία εκφράζει τις απόψεις και τα συμφέροντα των πέντε μεγάλων εθνών. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πιο πρόσφατο που έχει πει. Αναμένεται βεβαίως να αναφερθεί και στο θέμα της Σουηδίας, της τρομοκρατίας, το κάψιμο του Κορανίου σε δυτικές χώρες. Αλλά άφησε πάντως αιχμή και για το Κυπριακό. Έτσι, γιατί πριν από λίγο καιρό, θυμόμαστε, είχαμε μια διένεξη με τους Κιάνου Ακρόνους του ΙΕ στα κατεχόμενα. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Αύξηση στις συντάξεις κατά σχεδόν 3% το 2024, διπλασιασμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και μια σειρά από μέτρα για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, παρουσίασε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, που εξειδίκευσε τις παρεμβάσεις για την οικονομία που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης για φέτος και το 2024 ανέρχεται στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασικό στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που υπολογίζεται να προσεγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με όπλο, όπως έχουμε τονίσει, τις νέες τεχνολογίες και τον περιορισμό της χρήσης των μετρητών. Το πλέγμα 10 μέτρων για τη φοροδιαφυγή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων το 2024, τη μεταβίβαση ακινήτου μόνο μέσω διατραπεζικής συναλλαγής και όχι με τη χρήση μετρητών, χτύπημα στην παραοικονομία θεωρείται η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών, οι εμπλεκόμενοι στην εμπορία καυσίμων που καταδικάζονται για λαθρεμπόριο θα αποκλείονται από τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Την άνοιξη του 2024 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, μέτρο το οποίο εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα δώσει κέριο πλήγμα σε όσους επιχειρηματίες δεν έκοβαν αποδείξεις μέχρι και σήμερα. Είναι κάτι σημαντικό. Και εδώ που τα λέμε, το 90% των εισπράξεων είναι κάρτες. Να πιστοποιούνται πιο εύκολα αν όντως περνάνε οι αποδείξεις από το POS και την ταμιακή. Όπως ανακοινώθηκε, το 2024 οι συνταξιούχοι θα λάβουν νέα αύξηση που υπολογίζεται στο 3% με τα έως τώρα δεδομένα, με δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα αυξηθεί κατά 8% για 225.000 ωφελούμενους από τον προσεχή Δεκέμβριο, ενώ από το νέο έτος επίδομα μητρότητας στο ύψος του κατώτατου μισθού θα δικαιούνται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δίνουμε, όπως συχνά λέμε, αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε, μένοντας πιστοί στην τήρηση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% στο τέλος της χρονιάς. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στο σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο με την στήριξη της δημιουργίας πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. Στο ίδιο πλαίσιο ετοιμάζει σχέδιο για τη χορήγηση δανείων ακόμα και στεγαστικών ή επιχειρηματικών από μη τραπεζικά ιδρύματα, ενώ προωθεί και το νέο πρόγραμμα Ηρακλής. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνουν υποχρεωτικές οι πληρωμές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του διατραπεζικού συστήματος IRIS, το οποίο δεν χρεώνει προμήθεια για ποσά έως 500 ευρώ. Ένα ευρώ στο τραπεζικό σύστημα που θα παρέχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών.
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές δημιουργείται ξεχωριστός λογαριασμός με 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που θα συμπληρώνεται από το περιβαλλοντολογικό τέλος που θα καταβάλουν όσοι διαμένουν σε ξενοδοχεία. Ταυτόχρονα καθίσταται υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ από φυσικές καταστροφές. Μέσα στο Δεκέμβριο θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση όσοι συνταξίουχοι έχουν ακόμα προσωπική διαφορά λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Μαζί μου είναι ο Βασίλης Πανός για να δούμε πόσο και πόσα χρήματα θα πάρουν αυτοί οι συνταξίουχοι, Βασίλη. Ακριβώς, Βασίλη. Να πούμε βεβαίως πως αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Κωστής Γατζηδάκης θα βάζει την υπογραφή του στο συγκεκριμένο μέτρο. Την πρώτη ως Υπουργός Εργασίας, τώρα ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 750.000 λοιπόν συνταξιούχοι θα λάβουν στο τέλος Δεκεμβρίου ένα έκτακτο επίδομα, γιατί δεν θα πάρουν αύξηση, την αύξηση του 3% συν που προανήγγειλε η κυβέρνηση, γιατί έχουν προσωπική διαφορά. Έτσι λοιπόν, όσοι λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ θα πάρουν ένα έκτακτο επίδομα της τάξης των 200 ευρώ. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη έως 1.100 ευρώ από 700 ευρώ θα λάβουν επίδομα 150 ευρώ, ενώ από τα 1.100 ευρώ στα 1.600 το επίδομα θα φτάνει τα 100 ευρώ, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλης Πανέ. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον Θεσσαλικό κάμπο τα νερά έχουν υποχωρήσει στα περισσότερα χωριά. Όμως τα σπίτια είναι γεμάτα από λάσπες. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς όλη τους η περιουσία έχει καταστραφεί, ενώ απειλούνται και με επικίνδυνες ασθένειες από τα μολυσμένα νερά. Στο χωριό Κεραμίδι Τρικάλων, οι κάτοικοι κάνουν έκκληση να φτάσουν κλιμάκια ώστε να ελεγχθούν οι ζημίες στα κτίρια. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας, μέσω του Άξιον 24, διαβεβαίωσε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα ολοκληρωθούν μεγάλα έργα υποδομών, όπως και η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ εξήρεται συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη στήριξη των κατοίκων. Η λάσπη έχει αρχίσει να απομακρύνεται από τα σπίτια και τις αυλές. Η έντονη δυσοσμία, η μούχλα και τα κουνούπια που μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες παραμένουν. Μεγαλότσες, ειδικές στολές και γάντια, άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ αλλά και εργαζόμενοι των Δήμων απομακρύνουν νερά και λάσπες από αυλές σπιτιών και δρόμους, ενώ συνεχίζονται και οι αντλήσεις υδάτων. Το δικό τους αγώνα δίνουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες για αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν πόρτα-πόρτα τις καταστροφές. Την ώρα που οι κάτοικοι προσπαθούν να στρώσουν και πάλι τις ζωές τους, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις μολυσματικές ασθένειες που ελοχεύουν. Καλό είναι να δούμε κατά πόσο να έχει επιμολύνει και το έδαφος και κατά πόσο στα υπόγεια ύδατα και πάλι κατά πόσο τον υδροφόρο ορίζοντα. Στο Κεραμίδι Μαγνησίας οι κάτοικοι παραμένουν σε απόγνωση. Ζουν εξόριστοι στο βουνό μέχρι να φύγει η λάσπη που έπνιξε το χωριό και τα σπίτια τους. Η κατάσταση σήμερα στο χωριό μας είναι απελπιστική. Φύγαν βέβαια τα νερά, αλλά η λάσπη είναι στους 30 πόντους μέσα. Είναι βιβλική, ολοκληρωτική η ζημιά που πάθαμε. Και τώρα θέλουμε, ας πούμε, βοήθεια και από την πολιτεία να έρθουν να μπορέσουμε να μας καθαρίσουν για να δούμε τι ζημιά έχει γίνει στο χωριό μας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφόρων Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας στο Άξιον 24, διαβεβαίωσε ότι μέσα στην επόμενη διετία θα έχουν διασφαλιστεί οι πόροι για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών, ανάμεσα στα οποία είναι και η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου. Σίγουρα μέσα στο ποσό αυτό των 600 εκατομμυρίων είναι η αποκατάσταση και του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις. Ναι. Και αυτές που έχουμε καταλήξει για να μπορέσουμε να δώσουμε στην Ευρώπη ως κόστος είναι γύρω στα 185 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη στήριξη των κατοίκων στις πληγήσεις περιοχές με τη διάθεση μηχανημάτων ώστε να απομακρύνουν λάσπη και φερτά υλικά από τα σπίτια τους. Ζήτησαν οι πολίτες βοήθεια με μηχανήματα του ιδιωτικού τομέα γιατί δεν μπορούσαν με τα χέρια τους να βγάλουν λάσπες και είδα ο ίδιος σε χωριά τα οποία επλήγησαν στην περιοχή του Δομοκού. Πολύ κοντά στην Καρδίτσα, ότι ναι, ο ιδιωτικός τομέας είχε πάει άμεσα και άφησε και τα μηχανήματα μια εβδομάδα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μάχη για τη συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων, ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε πάνω από 12.000 αυτοψίες και ελέγχους στις 165 κοινότητες που έχουν πληγεί. Σε μια βαρισίμαντη παρέμβαση προχώρησε, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαλάραμπος Βουρλιώτης, για τους εμπριστές. Ο κύριος Βουρλιώτης ζητά τη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων, η Ήρα Ορχάνη. Θα μας ενημερώσει, Ήρα. Τραπεζικοί λογαριασμοί, κινητική ακίνητη περιουσία και κάθε άλλο είδος περιουσιακού στοιχείου
όσων κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση θα δεσμεύεται από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό αποφάσισε ο κύριος Βουλιώτης, ο οποίος ζήτησε από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και τον αρχηγό της πυροσβεστικής να ενημερώνουν, Βασίλη, τις αρμόδιες αρχές, όταν από την προανάκριση προκύπτει ότι ο εμπρησμός από πρόθεση συνδέεται με περιουσιακό όφελος. Πρόκειται για μια απόφαση που έρχεται ως συνέχεια της αυστηροποίησης του νόμου για τους εμπρησμούς από πρόθεση, ιδιαίτερα μετά από ένα καλοκαίρι όπου οι περισσότερες από τις καταστροφικές πυρκαγιές αποδείχτηκε ότι είχαν ως έναρξη κάποιον εμπρησμό, Βασίλη. Άρα λοιπόν δεν θα είναι μόνο ποινικές, θα είναι και οικονομικές οι επιπτώσεις και μάλιστα πολύ βαριές. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε μια συγκινητική ιστορία. Το καλοκαίρι στις καταστροφικές πυρκαγιές είδαμε πολλούς εθελοντές να κάνουν το παν για να μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, αλλά και να μην χαθούν περιουσίες. Αυτούς τους ανθρώπους τίμησε με το δικό του τρόπο ένα ζευγάρι Γερμανών, ο Hans και η Maria, που έφτιαξαν σπίτι στην περιοχή Λάερμα της Ρόδου πριν από σχεδόν 14 χρόνια. Αυτό λοιπόν το σπίτι πήγε να καταστραφεί από τη φωτιά, αλλά σώθηκε χάρη στους εθελοντές. Το ζευγάρι λοιπόν κάλεσε ολόκληρο το χωριό και έστησε προς τιμήν τους ένα τρικούβερτο γλέντι. Το γλέντι στα Λάερμα της Ρόδου έχει ανάψει. Στην πλατεία του χωριού, ο Hans και η γυναίκα του Maria έχουν στήσει φαγοπότη με καλεσμένους όλους τους Λαερμενούς. Κέρασαν όλο το χωριό για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στους κατοίκους, οι οποίοι στα δύσκολα στάθηκαν πλάι τους. A nice atmosphere because we are sitting together. We had live music. It was not a loud party. Everybody was sitting by their families or friends and they were talking and that was very fine. Ήταν 22 Ιουλίου όταν η πύρινη λέλαπα περικύκλωνε το χωριό Λάερμα και έμπαινε στις αυλές των σπιτιών. Οι κάτοικοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες και καταφέραν να σώσουν το σπίτι που έκτισαν όταν ήρθαν στη χώρα μας πριν από 14 χρόνια, ο Hans και η Maria. Very, very hard because we thought maybe we come back and nothing is there. The house is burned, the garden is burned and we have to start again from zero. Ζευγάρι λάτρεψε την Ρόδο και πριν από 14 χρόνια αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον Μπίλεφελντ της Γερμανίας, όπου ζούσαν με τα δύο τους παιδιά και τα τέσσερα εγγόνια τους, και να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό Λάερμα. Πήγαμε στην Ελλάδα χρόνια, πολλά. Από τις 77 πήγαμε εδώ για κοπές. Άνθρωποι ολιγαρκής έκτισαν το σπίτι τους στο χωριό και ασχολήθηκαν με αυτά που πάντα αγαπούσαν, τη γη και τα αγροτικά προϊόντα. Με δύο χωράφια με ελιά δέντρα και έχουμε ένα χωράφι με πολλά φυτά, έχουμε δύο σκυλάκια. Όταν τον περασμένο Ιούλιο οι φλόγες άρχισαν να γλύφουν το σπιτικό τους, ο Hans και η Maria πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος. When the fire came on Friday, Friday evening, it was a lot of trouble around the village. In the village, all the people ran away, and we got some messages to our mobile phone. We had to leave Lerma immediately. The church bell was ringing. The military was inside the village. Ήταν όμως τα παιδιά του χωριού και η πολύτιμη συμβολή των πυροσβεστών εκείνα που έσωσαν το σπιτικό τους. When I came back on Monday, there was around our house 15 young boys, not from the fire workers. Η φετινή πυρκαγιά στη Ρόδο ήταν η τρίτη στη σειρά που απείλησε το χωριό Λάερμα και το σπίτι του Hans και της Marias. Αυτοί όμως δεν πτωούνται. Θα συνεχίσουν να ζουν στο αγαπημένο τους σπίτι, εκφράζοντας αιώνια ευγνωμοσύνη στους συγχωριανούς τους. Δίωξε άσκησε ο ανακριτής, κυρίες και κύριοι, στους δύο Τούρκους που συνελήφθησαν με την κατηγορία της κατασκοπίας όταν σήκωσαν ντρόουν πάνω από ναυτική βάση στον Πόρο. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας ενημερώσει. Ραφαήλ. Έτσι, Βασίλη, ποινική δίωξη για κατασκοπία άσκησε η εισαγγελέα Σπυρεά στους δύο Τούρκους που πέταξαν ντρόουν πάνω από την βάση του ναυτικού στον Πόρο και στη συνέχεια συνελήφθησαν στη Μονεβασιά. Η εισαγγελέα Σπυρεά παρέπεμψε τους δύο Τούρκους στον ανακριτή, όπου θα βρεθούν το πρωί της Παρασκευής, ενώ αποφάσισε να παραμείνουν σε καθυστέρηση
καθεστώς κράτησης. Η σύλληψη των δύο Τούρκων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Μονεβασιά, ενώ όπως διαπιστώθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, την προηγούμενη ημέρα είχαν πραγματοποιήσει υπερπτήση ντρόουν στην περιοχή του Πόρου και συγκεκριμένα πάνω από τη βάση του πολεμικού ναυτικού, καταγράφοντας υλικό για περίπου 10 με 15 λεπτά. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους τα κινητά των δύο συλληφθέντων, τα ψηφιακά αρχεία που έχει καταγράψει τον ντρόουν τους, καθώς και άλλα ψηφιακά πιστήρια. Αυτά θα εξεταστούν από την ΕΕΠ, η οποία έχει να λάβει την υπόθεση και θα ανακρίνει τους δύο κατηγορούμενους, Βασίλη. Ραφαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας κουκούλα, κυρίες και κύριοι, πέρασε σήμερα το κατόφλι του ανακριτού 68χρονος που δολοφόνησε με την καραμπίνα του έναν 39χρονο υπάλληλο πάρκινγκ στον Πειραιά, επειδή δεν ήθελε να λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση στη γειτονιά του. Ο ηλικιωμένος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, ωστόσο κρίθηκε προφυλακιστέως. Η οικογένεια του 39χρονου βρίσκεται σε σοκ, ενώ τα τρία του παιδιά δεν έχουν μάθει ακόμα ότι ο πατέρας τους δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας κουκούλα, ο 68χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τις 11 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί για την στιγερή δολοφονία του 39χρονου πατέρα τριών παιδιών έξω από πάρκινγκ στον Πειραιά. Νιώθει πολλές τύψεις και ζητάει συνεχώς συγγνώμη. Λέει είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Δεν ζητήσαμε εμείς ψυχιατρική πειραγνωμοσύνη, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα διαταχθεί αυτοεπαγγέλτως από την ανακρίτρια. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 68χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως. Αποδείχτηκε πλήρως την πράξη του και καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας του ανέφερε συνεχώς το πόσο μετανιωμένος είναι. Έχω μετανιώσει. Είναι το μεγαλύτερο λάθος μου και ζητώ συγγνώμη και γι' αυτό επιθυμώ την τιμωρία μου. Σοκαρισμένη παραμένει ακόμη η οικογένεια του 39χρονου υπαλλήλου του πάρκινγκ. Τα τρία ανήλικα παιδιά του δεν γνωρίζουν ακόμη ότι ο πατέρας τους δεν βρίσκεται στη ζωή. Η οικογένεια τώρα δεν υπάρχουν δάκρυα πια. Είναι όλοι εξαντλημένοι. Δεν έχουν ουσία, το συλληπιτήρια και κουράγιο δεν χωράνε σε αυτή την περίπτωση. Τα παιδιά δεν έχουν μάθει για το σύμπαν. Η πολιτεία έπρεπε να στείλει δύο βασικά πράγματα. Έναν ψυχολόγο και ένα ασθενοφόρο να είναι κάτω από το σπίτι. Ο 68χρονος είχε συχνούς καυγάδες με τον 39χρονο που εργαζόταν στο πάρκινγκ, καθώς όπως είπε στους αστυνομικούς, τον ενοχλούσαν τα αυτοκίνητα που πάρκαραν, ενώ συχνά είχε διαπληκτισμούς και με τους γείτονες για ασήμαντους λόγους. Είναι αγρίμια. Είναι λύκοι που έχουν απομακρυνθεί από την Αγέλη. Και ο καλύτερος προβλεπτικός παράγοντας βίας στο μέλλον είναι η βία στο παρελθόν. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε λοιπόν περιστατικό βία στο παρελθόν, πρέπει και το περιβάλλον ενδεχόμενα που μπορεί να έχει μια στενότερη αντίληψη εκ του σύνεγγυς αυτών των ανθρώπων, να τους παροτρύνει έστω και να μεριμνά για την παρακολούθησή τους και τη θεραπεία. Ο 68χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο πλευρό της υποψηφιότητας του Δημήτρη Πτωχού για την περιφέρεια Πελοποννήσου συντάσσεται σύσσωμη Νέα Δημοκρατία. Κορυφαία στελέχη της κεντροδεξίας παράταξης, όπως ο Γιάννης Μπρατάκος, επισκέφτηκαν το εκλογικό του κέντρο στην Καλαμάτα και δήλωσαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο του Δημήτρη Πτωχού. Την υποψηφιότητα του Δημήτρη Πτωχού για την περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, με κορυφαία γαλάζια στελέχη να επισκέπτονται το εκλογικό του κέντρο στην Καλαμάτα. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και διευθυντής του Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Μπρατάκος αναφέρθηκε στο όραμα που υπάρχει στην κεντροδεξιά παράταξη για την Πελοπόννησο. Βρέθηκα σήμερα στην Καλαμάτα, όχι μόνο λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που έχω για την Πελοπόννησο, που είναι και ο τόπος δικής μου καταγωγής, αλλά κυρίως για να ενθαρρύνω έναν νέο, έναν άξιο στέλεχος, τον αυριανό Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Δημήτρη Πτωχό. Η Πελοπόννησος, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, αλλάζει τα τελευταία 4 χρόνια συστηματικά στο πλαίσιο του οράματος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το συνδυασμό η Πελοπόννησος μπροστά, ο Δημήτρης Πτωχός έχει βάλει ως στόχο την αλλαγή της εικόνας με τον εξυγχρονισμό των 4 νομών που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος αλλάζει, προχωράει και νομίζω ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο του Δημήτρη Πτωχού, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει, ζει και εργάζεται εδώ, αλλά φέρνει και το τεχνοκρατικό προφίλ που χρειάζεται μια περιφέρεια όπως η Πελοπόννησος για να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα, είναι λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, πολύ κοντά σε μια μεγάλη αλλαγή, σε μια μεγάλη νίκη. Μαζί τους ήταν και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ σε συνάντηση στο εκλογικό κέντρο με τον Δημήτρη Πτωχό και υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους παρέστησαν και οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλης και Περικλής Μαντάς.
Εκτός σύνορων θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει να ταράζει τα νερά ο Elon Musk, που όπως αποκάλυψε σκέφτεται να βάλει ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα X, όπως έχει ονομαστεί πλέον το Twitter. Και αυτό για να περιοριστούν οι ψεύτικοι λογαριασμοί. Θα δούμε επίσης τη δραματική στιγμή διάσωσης ενός οδηγού στην Ατλάντα, λίγο πριν το αυτοκίνητό του βυθιστεί στο νερό, αλλά και εικόνες από ντρόν που αποτυπώνουν τη στιγμή της καταδάφησης ολόκληρων πολυκατοικιών στη Μαλάτια της Τουρκίας, που είχαν πληγεί από τους πρόσφατους φωνικούς σεισμούς. Τη λύση απέναντι στους ψεύτικους λογαριασμούς στο X βρήκε ο επικεφαλής του, Elon Musk. Elon Musk says you will have to start paying monthly if you want to stay on the platform. Musk says it would be a small monthly subscription. No word exactly how much that cost would be or what would be included if you perhaps choose the lowest tier subscription. Το X Premium κοστίζει αυτή τη στιγμή 8 δολάρια μηνιαίως στις ΗΠΑ. Η τιμή όμως διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν επιβληθεί μηνιαία συνδρομή στο X, η πλατφόρμα να χάσει μεγάλο μέρος των χρηστών της. Πλέον από ντρόουν καταγράφουν τη συγκλονιστική στιγμή της έκρηξης και κατεδάφησης 9 πολυόροφων κτηρίων που επλήγησαν από το φωνικό σεισμό στην τουρκική πόλη Μαλάτια. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Τα κτίρια καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με ταυτόχρονες εκρήξεις. Πυροδοτήθηκαν 1.660 κιλά εκρηκτικής ύλης για να γκρεμιστούν τα 15 όροφα κτίρια με το πάτημα ενός κουμπιού. Κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφει τη στιγμή που ο Βουλγαρικός στρατός πυροδοτεί ντρόουν με εκρηκτικά που βρέθηκε στην πόλη του Λιένοβο της Μαύρης Θάλασσας. Τα πυρομαχικά δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλο σημείο. Αφού ασφαλίστηκε η περιοχή, μια εξειδικευμένη ομάδα τα εξουδετέρωσε επιτόπου. Είναι η δραματική στιγμή διάσωσης ενός οδηγού που έχει εγκλωβιστεί στο μερικώς βυθισμένο αμάξι του κατά τη διάρκεια μιας φοδρής πλημμύρας στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Ο αστυνομικός σπάει το παράθυρο του οδηγού με τον μπαστούνι του και προσπαθεί να τον απεγκλωβίσει. Η άνοδος του νερού δυσκολεύει όμως την κατάσταση. Τελικά καταφέρει να βγάλει σώο τον οδηγό και να το μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια Action Sports με τον Γιώργο Σόμπολο. Στις 10 εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλους.